Ο άθος του Άγιον Όρος ξεκόβησα μια απότομη ανύψωση στην άκρη μιας χερσονήσου που σαν ένα επίμονο δάχτυλο βυθίζεται μέσα στο Αιγαίο. Εκεί χτυπάει ακόμα ολοζώντανη η καρδιά της Ορθοδοξίας. Απόκοσμη γωνιά, αφιερωμένη στο Θεό, στην παρέτηση από την τύρβη της εγκοσμιότητας, στην προσευχή και στη σιωπή. Στις ακτές του καταστράφηκε ο στόλος των Περσών, στα χρόνια του Ξέρξη. Δείγμα θαλάσσιας οργής, που απόμεινε ιστορικό ορόσημο. Ακόμα και σήμερα, μικρά καΐκια, γνωρίζοντας τον φοβερό θυμό της άσπρης θάλασσας, αποφεύγουν με φόβο τα νερά του σε ώρα τρικυμίας. Καθώς πολλαπλασιάζονταν τα μοναστήρια στους μέσους χρόνους του ελληνισμού, πειρατές και κουρσάρι, ετερόδοξοι και αλόπιστοι, φράγκοι και σαρακινοί, φίλοι επίβουλοι ή εχθροί επίφοβοι, ερχόταν να τα λαιλατήσουν από τους θησαυρούς των. Ψηλά τείχη και πύργοι απόρθητοι άρχισαν να περιζώνουν τα μοναστήρια για να προστατέψουν το θησαυρό της πίστης τους και τους εγκόσμιους θησαυρούς που έκλειναν. Μέσα σε τόσους αιώνες κατατρεγμού, μείναν απείραχτα. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν μοναχικοί ερημίτες, επιζητώντας την σωτηρία της ψυχής τους με τη φυγή από τον κόσμο. Ένας τους, ο Πέτρος ο Αθωνίτης, λένε πως έζησε σε μια σπηλιά πάνω από 50 χρόνια. Άλλοι έζησαν σε παραμελημένα καλυβόσπιτα ή σκαρφαλώνοντας τις άγριες πλαγιές του βουνού. Κι όμως, το μέρος, παρόλη την αγριάδα του, είναι καλό και έφορο. Το λένε το περβόλι της Παναγιάς. Παντού η επιβλητική σφραγίδα του θεόπνευστου Βυζάντιου. Πόρτες μεγαλοπρεπής, υπέρθυρα και τείχη μισογκρεμισμένη μαρτυρούν τη δύναμη μιας αυτοκρατορίας που ίδρυσε εδώ την άλλη, την πνευματική της πρωτεύουσα. Προχριστιανικές αναμνήσεις αναδεύονται μέσα σε αρχαίες κολόνες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των πρώτων ναών. Επισκέπτη, έλα να ανοίξεις τούτη τη θύρα για να μπεις στον κόσμο της ησυχίας και της λατρείας του Χριστού. Ο μοναχισμός του Αγίου Όρος ήρχισε από τον 8ο αιώνα ακόμη εδώ. Αλλά υπό μορφήν ασκητικήν, κατόπιν τον 9ο και τον 10ο αιώνα συνεκροτήθη της αδελφότητας και παρέστη ανάγκη έπειτα να αρχίζουν να κτίζονται τα μοναστήρια για να ζήσουν, να περιμοζευτούν οι μεγάλες αδελφότητες. Ο τάφος του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ιδρυτού του πρώτου μοναστηριού, της Μεγίστης Λαύρας, στα μέσα του 10ου αιώνα. Ο τάφος έχει για σκεπή ασημόπλακες και είναι σκεπασμένος από αφιερώματα των πιστών. Πραγματικός ιδρυτής του Αγίου Όρους, ο Άγιος Αθανάσιος του έδωσε τη μορφή που έχει μέχρι σήμερα. Τον κανονισμό ζωής, τα θεσμικά έθιμα, τους δρόμους και τα μικρολίμανά του. Ακόμα και μέχρι σήμερα, η ημέρα της εορτής της μνήμης του είναι μια από τις μεγάλες επετείους του Άθο. Κόλυβα για τα κρίματα των συγχωρεμένων στολίζονται με τη σοβαρή μορφή του Αγίου σε κανδύο ζάχαρη. Και το κυπαρίσι που φύτεψε το χέρι του Αγίου Αθανασίου το γυροφέρνουν λιτανίες και προσκυνητές. Ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου κυματίζει πάνω από τούτη τη γη, μοναδικό σημάδι στον κόσμο που θυμίζει την τεράστια άλλοτε δύναμη και έκταση της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Λίγες μέρες πριν από τις γιορτές φτάνουν οι επισκέπτες από τα γειτονικά μοναστήρια. Παλιά κοιμήλια ξαναβγαίνουν στο φως, χειρόγραφα Ευαγγέλια και παλιά εικονίσματα. Όλα ετοιμάζονται για τη μεγάλη λειτουργία.
επισκέπτης από την Αθήνα. Ο δεσπότης αυτός φοράει τα ιεροτελεστικά του Άμφια και τη μήτρα του Νικηφόρου Φωκά. Μέσα στο καθολικό, στον κύριο μοναστικό ναό, γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου που πρώτος στερέωσε τούτη την πολιτεία. Είναι ολονύκτια. Στην απόκοσμη ατμόσφαιρά της, ο αντιφωνικός κανόνας και το θυμίαμα του Λιβανιού σμίγουν σε μια ενότητα θρησκευτικής μυσταγωγίας που κρατάει μέσα της ολοζώντανο το μήνυμα του Βυζαντίου. Την αυγή, οι μοναχοί, άγρυπνοι, βγαίνουν από την εκκλησιά. Ο επίσκοπος ευλογεί την καινούργια μέρα, ραντίζοντάς την με το αγιασμένο νερό. Η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους είναι οι Καριές, όπου κάθε μια από τις 20 μονές διατηρεί την αντιπροσωπεία της και μετέχει στην διοίκηση και στη διαχείριση των κοινών του Αγίου Όρους. Οι θρησκευτικές αρχές είναι εδώ στην πλήρη κυριαρχία τους. Για να παραμείνει κανείς στο Άγιον Όρος σαν επισκέπτης, πρέπει να πάρει το διαμονητήριον που δίνεται σε όσους έχουν κιόλας φροντίσει τις σχετικές διατυπώσεις. Η τεταρτιασμένη σφραγίδα του Αγίου Όρους δίνει το δικαίωμα φιλοξενίας του κατόχου του διαμονητηρίου σε όλα τα μοναστήρια του Άθο. Ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητες της θρησκευτικής αρχής είναι και η συντήρηση της ιεράς παραδόσεως και των ιερών εθήμων του Όρους, η τήρηση της ειρήνης και η εξομάλυνση των αναφιωμένων διαφορών, η εισοδηματική τάξη των μονών και η διατήρηση της επαφής με τον επίσημο κυβερνητικό επίτροπο του ελληνικού κράτους και την κεφαλή της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Από αντιπροσώπους πάλι των 20 ιερών μονών και ψηφίζει τα κανονιστικά διατάξεις που συμπληρώνουν τον ίνι φυστάμενων καταστατικών χάρτην. Ο πιο επίσημος ναός είναι του πρωτάτου των Καριών, με την απλή του ξύλινη στέγη, χωρίς τον επίσημο τρούλο των άλλων μοναστηριών. Εδώ μαζεύονται οι ηγούμενοι των μονών για να συζητήσουν τα προβλήματα της διακυβερνήσεως του Όρους μέσα στην προσευχή και στη μετάνοια. Το απλό και ασκητικό εξωτερικό του ναού έρχεται σε αντίθεση με την πλούσια εικονογράφηση και τον βυζαντινό πλούτο του εσωτερικού που εκφράζεται με τους εντυπωσιακούς χρυσούς πολυέλαιους και τα μανουάλια του τέμπλου. Η παράδοση αναφέρει πως η Παναγία, ξεκινώντας για το ταξίδι της στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Λάζαρο, πέρασε από τον Άθο. Και τότε μια βοερή φωνή εξ ουρανού κάλεσε όλους τους κατοίκους της Χερσονήσου να βγουν στο λιμάνι να προϋπαντήσουν τη μητέρα του Θεού. Η Παναγία τότε ευλόγησε το μέρος και τους κατοίκους του και ανέλαβε το όρος κάτω από την προστασία της. Έτσι, το μέρος έγινε κτήμα της Παρθένου εις το Εσαΐ, αφιέρωμα και δώρο της πίστης. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται σε κανένα πλάσμα θηλυκό να ζήσει πάνω στη Χερσόνησο. Ένας κόσμος κλειστός για τις γυναίκες. Με εξαίρεση τη μητέρα του Χριστού και τη μητέρα της, την Αγία Άννα, καμιά άλλη Αγία της Εκκλησίας μας δεν λατρεύεται στο Όρος. Γύρω στα 1430, ο Άθος υπέκυψε στην δεσποτεία των Τούρκων. Αλλά οι Σουλτάνοι παραδέχτηκαν τα προνόμια της περιοχής και κυρίως την ανεξαρτησία των ιερών μονών. Και στα χειρότερα χρόνια της σκλαβιάς, ο Τούρκος δεν αναμίχθηκε ποτέ στα πράγματα του Άθο.
Οι τοιχογραφίες του πρωτάτου αποδίδονται στο μεγάλο ζωγράφο Πανσέλινο, τον κυριότερο εκπρόσωπο της λεγόμενης μακεδονικής αγιογραφικής σχολής. Ο Πανσέλινος πρέπει να έζησε γύρω στα 1400 και η επίδρασή του στην τέχνη είναι αισθητή ακόμα και σήμερα. Ανάμεσα στις άλλες τοιχογραφίες του, ιδιαίτερα χαρακτηριστικές είναι οι προσωπογραφίες των πρώτων ασκητών και αναχωρητών. Και σήμερα, μοναχοί ζωγραφίζουν εικονίσματα για τις εκκλησίες της Ορθοδοξίας. Σκημένοι υπομονετικά πάνω από τα χρώματά τους, οι καλόγεροι μπορεί να δουλεύουν και 10 χρόνια για να τελειώσουν μια αγιογραφία ή ένα εικόνισμα μιας περιγραφής της Καινής Διαθήκης. Η πίστη της Ορθοδοξίας θερμαίνει το έργο τους, όσο και αν η αισθητική αξία φέρει τα ίχνη μιας ανθρώπινης αδυναμίας ή ατέλειας. Στην νότια άκρη της Χερσονήσου, στις κήτες των Καυσοκαλυβίων και του Καρουλίου, τουλάχιστον 6 μοναχοί εργάζονται το ξύλο, κατασκευάζοντας καλοσκαλισμένα ξυλοκούταλα, σφραγίσματα, πρόσφορα, σταυρούς και άλλα αντικείμενα. Τα δείγματα αυτά μιας τέχνης ταπεινής αλλά σοφής, στην υπομονή της, διοχετεύονται σε όλη την Ορθόδοξο Ανατολή. Οι σκήτες, οι πιο μικρές μονάδες, τα κελιά, χαρακτηρίζονται από την βλάστηση που τα περιβάλλει. Μικροί αμπελώνες, οποροφόρα δέντρα, ελαιώνες και λαχανόκηποι. Με ταπεινοφροσύνη και με φιλόξενα αισθήματα, οι μοναχοί που έχουν δώσει τον όρκο της παινίας καλωσορίζουν τον ξένο. Τα κλασικά κεράσματα. Ο καφές και το γλυκό του κουταλιού, το ρακί και το δροσερό νερό. Τον 16ο αιώνα, ο Γάλλος ταξιδιώτης και συγγραφέας Μπελάν άφησε μια περιγραφή για την ειρηνική ζωή του τόπου που συνεχίζεται και σήμερα. Μην νομίζεις πως ο πιο γέρος καλόγερος μένει αργός. Κάθε αυγή αφήνοντας τα μοναστήρια τους, ο καθένας με ένα εργαλείο στο χέρι, ένα δυσάκι με το καθημερινό του ψωμί και ίσως ένα κρεμμύδι, πηγαίνουν στους αγρούς. Ο ένας κρατάει αξίνα, ο άλλος τσεκούρι, ο τρίτος δρεπάνι. Όλοι δουλεύουν για το καλό του μοναστηριού. Ένας φροντίζει τα αμπέλια, άλλος μαστορεύει, μπαλώνει ή χτίζει. Άλλοι δουλεύουν σε άλλες εργασίες. Όλοι για το κοινό καλό. Και αυτός ακριβώς ο τρόπος της ζωής τους δείχνει τη βαθιά διαφορά ανάμεσα σε ένα λατινικό και σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Οι περιπέτειες του 19ου και του 20ου αιώνα, με τη ραγδαία αλλαγή της κοινωνικής δομής και των οικονομικών δεδομένων, δεν άφησαν ανεπηρέαστη και τη ζωή του Αγίου Όρους. Η οικονομία της μοναστικής πολιτείας άλλαξε ριζικά. Τεράστιες περιουσίες των μονών, κτήματα απέραντα στη Ρωσία, στη Ρουμανία και στα άλλα Βαλκάνια, κατασχέθηκαν. Ύστερα από έναν αιώνα συνεχών απαλωτριώσεων και οικονομικού διωγμού, ό,τι απόμεινε στους καλόγερους είναι η γη του Αγίου Όρους. Πλούσια γη, που με τη γεωργία και τη δασοκομεία μπορεί να συντηρήσει τα μοναστήρια, όχι όμως να τους ξαναδώσει την παλιά έγλη και λάμψη. Καθώς ανηφορίζουμε τα μονοπάτια του βουνού, η στέρηση και η φτώχεια, σύντροφοι του ελληνισμού από τα χρόνια του Ισίωδου, παρακολουθούν κάθε βήμα μας.
Πάνω στον κυρίο Σάθο, στην νότια άκρη της Χερσονήσου, υπάρχουν ερημίτες που ζουν σε αυστηρή απομόνωση και βαθιά παινία. Τα οικήματά τους είναι καλύβες από κλαδιά ή άχερα. Καμιά φορά σπηλιές που κρέμονται πάνω από τις απάτητες θαλασσόδαρτες πλαγιές του βουνού. Μέρη όπου είναι αδύνατο σχεδόν ξένος να τα πατήσει. Οι απομονωμένοι καλόγεροι περνούν τη ζωή τους με στην τροφιά την περισυλλογή και την προσευχή, τη σιωπή και τη μετάνοια, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου, του πρώτου αναχωρητού της Εκκλησίας μας. Τα μοναστήρια διακρίνονται σε κοινοβιακά και ιδιόρυθμα. Στα 11 κοινοβιακά η ζωή των μοναχών ρυθμίζεται από αυστηρούς κανόνες. Κάτω από την απόλυτη εξουσία του ηγούμενου ζουν βιοκοινό με κοινοκτημοσύνη και αυστηρή ακρεοφαγία. Στα 9 ιδιόρυθμα μοναστήρια η ζωή είναι λιγότερο σκληρή. Οι μοναχοί ζουν πιο ατομικά και τους επιτρέπεται να έχουν δική τους ιδιοκτησία. Η κοινή τους δραστηριότητα περιορίζεται στην θρησκευτική λατρεία. Η μονή μας εκτίστη στα 1350 από τον ασκητήν Όσιον Διονύσιον τον Μακεδόνα, τον καταγόμενον Εκαστορίας, αλλά δαπάνες του βασιλέως της Τραπεζούντος Αλεξίου Κομνηνού του Τρίτου, και συναισθήθη απ' αρχής εις κοινόβιον. Ο Θεοφάνης και ο Τζόρτζης είναι οι ιδρυτές της κριτικής λεγόμενης σχολής ή εξπρεσιονιστικής. Η τέχνη αυτή των Κριτών είναι η πιο προσυρμοσμένη προς το μοναχικό περιβάλλον και είναι υποβλητική. Είναι η τέχνη εξαϊλωμένη, την οποία ο Μπεν Αρσό, ο τελευταίος αποθανών φιλόσοφος, την εχαρακτήρισε δια το είναι αυτούς πνεύμα. Αυτή η εικόνα είναι ζωγραφισμένη επί κυρομαστίχης. Είναι η αρχαιότερα εικόνα εν Αγίω Όρη. Λέγουν δε πολλοί ότι είναι εξ εκείνων τους οποίες ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Λουκάς. Η αγιορείτικη αντίληψη της μεταθανάτιας ζωής και της προετοιμασίας μας για αυτήν βρίσκει την εκπληκτική σε ενάργεια έκφρασή της σε αυτήν την απεικόνιση της Αποκαλύψεως στη Μονή Διονυσίου. Αθωνίτης μοναχός, ο ιερός Νικόδημος, αναφερόμενος στις απεικονίσεις, λέει κάπου: «Η ζωή των εικόνων είναι ίδιον των ζώων και όχι των λογικών όντων των ανθρώπων. Εφόσον όμως ο άνθρωπος περιέπεσεν εις την βλάσφημόν του αυτήν κατάστασιν, εγένετο εύκολος λία όλων των ειδών των παθών και των λαθών». Σε κάθε μοναστήρι υπάρχει βιβλιοθήκη του. Πολύτιμα βυζαντινά χειρόγραφα με αριστουργηματικές εικονογραφήσεις αποτελούν το καύχημά τους και κινούν το ενδιαφέρον πολλών ξένων ιστορικών και σπουδαστών. Είναι η πραγματική κληρονομία του Αγίου Όρους, όταν ήταν το θησαυροφυλάκιο και η κυβωτός της αυτοκρατορίας. Σε παλιούς χρόνους, σοφοί από όλο το έθνος άφησαν στις βιβλιοθήκες αυτές την πνοή της σκέψης τους και της ευσέβειάς τους. Τον περασμένον αιώνα, για να διατηρηθεί αυτή η παράδοση, ιδρύθηκε η Αθωνιά Σχολή. Με την παρακμή όμως του ενδιαφέροντος του κόσμου για το μοναστικό βίο, λίγες δεκάδες νέοι που ετοιμάζονται για την ιεροσύνη φοιτούν πια σήμερα σε αυτήν. Πέρα από τις θρησκευτικές τους σπουδές, οι νέοι αυτοί μαθαίνουν τη βυζαντινή υμνολογία με ιδιαίτερη έμφαση στα τροπάρια για την Παρθένο Μαρία. Με τέσσερις προς τη ζωή, μη
Οι τείχοι του μοναστηριού που αποσκοπούν κυρίως την αμυνά του από άπιστους εχθρούς είναι ψηλοί και χοντροί, χωρίς παράθυρα στα χαμηλά. Η εξώθυρα είναι βαριά και ενισχυμένη και η είσοδος επισκιάζεται από έναν πύργο. Για να αποφεύγονται βανδαλισμοί ή ιεροσιλίες, η εξωτερική τείχη των κτισμάτων είναι χωρίς διακόσμηση. Όλα τα μοναστήρια του Άθου ακολουθούν τον τρόπο δομής που έθεσε ο Μέγας Βασίλειος. Ένας αυλόγυρος συνήθως κυριαρχείται από τον κυρίως ναό, καθώς και άλλα μικρότερα κτίρια, όπως εδώ στο Βατοπέδι. Σύμφωνα με την παράδοση, η ίδρυση του μοναστηριού έχει σχέση με τη σωτηρία του παιδιού ενός αυτοκράτορος. Λένε πως το παιδί βρέθηκε κάτω από μία βάτο και από εκεί κρατάει το όνομα της μονής Βατοπέδι, το παιδί της βάτου. Τυπική αγιορείτικη αρχιτεκτονική. Μια σχεδόν τετραγωνισμένη αυλή, περιτριγυρισμένη από τα κελιά και τα κοινοβιακά δώματα και στη μέση το καθολικό. Για να μονάσει κανείς στο Άγιον Όρος πρέπει να είναι άριν, πάνω από 18, ανύπανδρος ή χείρος. Οι δόκιμοι μοναχοί υπηρετούν 2 ή 3 χρόνια πριν γίνουν δεκτοί. Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας τους, οι νεαροί υποψήφοι ή καλόγεροι ζουν κατά την κηδεμονία ενός γεροντότερου που τους χρησιμεύει σαν πνευματικός πατέρας και διδάσκαλος. Η τελετή της εισδοχής του μοναχού είναι συγκλονιστική και επίσημη, ιδίως όταν, όπως εδώ, συνδυάζεται με τη χειροτονία σε βαθμό ιεροσύνης. Κατά τη λειτουργία και με την επίκληση για το Θείον Έλεος, ο υποψήφιος λευκοντημένος για να συμβολήσει την ένωσή του με τον Άγιο Μνηστήρα προχωράει στη δοκιμασία της χειροτονίας. Για να αποδείξει τη γραμματοσύνη του, καλείται να διαβάσει τον Απόστολο. Κατόπιν προσκυνάει τις εικόνες και παρακαλεί τη συγγνώμη για τα κρίματά του. Ο νέος ιερεύς προσκυνάει πρινής 3 φορές, στην είσοδο του ναού, μέσα στο ναό, μπρος στην ωραία πύλη. Γονιπετεί μπρος σε κάθε αδελφό μοναχό, γυρεύοντας συγχώρεση για τα 2 πιο θανάσιμα αμαρτήματα, την υπεροψία και την ανυποταγή. Χειροτονών δεσπότης φωνάζει τη λέξη «Άξιος» 3 φορές. Η χειροτονία τελείωσε.
Ο νέος ιερωμένος ενώνεται με τους αδελφούς του στην κοινή του ζωή. Από τα πρώτα χρόνια, ο Άθος ήταν πάντοτε ανοιχτός για όλους τους Ορθόδοξους, χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας ή προελεύσεως. Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι τσάροι ανακάλυψαν την πολιτική σημασία του Αγίου Όρους στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη Μεσόγειο. Ο Αθωνίτης Κώδικ απαγορεύει τη δημιουργία και άλλων μονών πέρα από τις προβλεπόμενες 20. Αλλά δεν υπήρχε εμπόδιο για τη δημιουργία και άλλων αναγνωρισμένων σκητών. Έτσι, η σκήτη του Αγίου Ανδρέου με τη βοήθεια των τσάρων έγινε η λαμπρότερη οικοδομή του Αγίου Όρους. Ο πλούτος ήταν αμύθιτος, η ακτινοβολία μεγάλη και χιλιάδες Ρώσοι μοναχοί κατοικούσαν εκεί. Μα το όνειρο των τσάρων έσβησε με το γύρισμα της ιστορίας. Σήμερα τρεις γέροι και ξεχασμένοι καλόγεροι μένουν στην άλλοτε πολυάνθρωπη αυτή Κυψέλη. Ο πρώτος ουρανοξύστης στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι η Μονή Σίμωνος Πέτρα. Ένα κτίσμα του 13ου αιώνος. Πολλές φορές επισκευασμένου για να εξαλείψει τα σημάδια της φωτιάς ή της φθοράς του χρόνου. Παράθυρα και εξώστες υπάρχουν μόνο στα πάνω δώματα της επιβλητικής αυτής οικοδομής. Η αρχιτεκτονική της υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες ασφαλείας των μοναχών. Η συγκοινωνία ανάμεσα στα διάφορα μοναστήρια γίνεται από τη θάλασσα ή σε μονοπάτια ανάμεσα στις πλαγιές του ατίθασου βουνού. Ώρες πορείας για να βρεις την επόμενη κατοικημένη σκήτη ή μονή. Μόνο όποιος έκανε την πεζοπορία αυτή μπορεί να εκτιμήσει την αξία και τη δροσεράδα μιας γουλιάς δροσερού νερού. Η άνοιξη προχωράει. Με αυτήν πλησιάζει και το Πάσχα. Αυτή είναι η κοινοβιακή μονή του Κασταμονίτου, μια από τις αυστηρότερες του όρους. Η ζωή του Αθωνίτη μοναχού είναι αφιερωμένη στην προσευχή, στην σκληρή εργασία και στο λίγο ύπνο, προετοιμασία για την αντιμετώπιση της πέραν του τάφου ζωής. Να τι λέει ο Μέγας Βασίλειος που έθεσε τους κανόνες της μοναστικής ζωής για ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Η ώρα της προσευχής πρέπει να τηρείται πιστά, όπως την έθεσαν τα Ιερά Ευαγγέλια. Όπως λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, «Εγείρω με μέση νυχτή ευχαριστήσων το Θεό τη δικαιοσύνη Του». Ο Δαβίδ προσθέτει, «Επτάκιστη ημέρα προσεύχομαι το Θεό». Αλλά επειδή οι προβλεπόμενε ώρε προσευχής δεν συμφωνούν με το 7, η μεσονύκτιος ακολουθία θα χωρίζεται εις δύο, ούτως ώστε να ακολουθείτε το παράδειγμα των 7 προσευχών ημερησίως. Ο Κωνσταντίος Δαπόντες, λόγιος μοναχός του Άθος των 18ων αιώνα, επεξηγεί το δόγμα αυτό με τα εξής λόγια. Αν κουράστηκες από την εργασία με τα εργαλεία σου, την αξίνα και το φτιάρι, πάρε το κομποσκήνι σου και έλα να προσευχηθείς. Η προσευχή τρέφει την ψυχή με αγαλίαση. Η ώρα της προσευχής δεν προσδιορίζεται από τις ώρες της ημέρας. Έλα να συνομιλήσεις με το Θεό, με χαρά να περίγραπτον, με αγαλίαση και φόβο Θεού, όπως οι άγγελοι του Κυρίου. Ακόμα ο μοναχός Διονύσιος ο Αποζωγράφου λέει στον κανόνα του από το έτος 1458 προσδιορίζοντας την στάση των μοναχών του Άθο. Τον παθών γεγεννημένος εν πειρασμό, εν διαδοχή Κυρίου Ιησού Χριστού εσταυρωμένος, τη μελούση ζωή το υπερπέραν αφιερωμένος. Η μέλουσα ζωή δεν μπορεί να είναι παρά η μεγάλη ανταμοιβή για τα προσωρινά πάθη της πρόσκαιρης ζωής μας πάνω στη γη. Η αιωνιότητα δεν είναι του κόσμου τούτου. Και αυτή είναι η αιτία που οι μοναχοί στα 3 χρόνια κάνουν ανακομιδή των λειψάνων των και κοιμημένων αδελφών τους. Αυστηρή υπόμνηση της φθαρτότητας της σάρκας και της προσωρινότητας της εφήμερης ζωής. Διανύω το 78 της ηλικίας μου. Ερθώνης Άγιον Όρος, δι' ένα σκοπό και μόνον, αφιέρωσα την ζωή μου στον Θεό. Ο ηγούμενος της Μονής Κασταμονίτου είναι σχεδόν 80 ετών. Πάνω από 60 χρόνια βρίσκεται στον Άθο, πιστός στη διδασκαλία του Αγίου Βασιλείου.
Ο μοναχός είναι αφιερωμένος σε διαρκή παινία. Η μοίρα του θα είναι η μοναξιά και το πνεύμα του δεν θα ταράζεται από σκέψεις για τροφή. Θα υπακούει τους σοφότερούς του, θα αγαπήσει τους συνανθρώπους του και θα διδάσκει στους ταπεινότερούς του το λόγο του Θεού. Για την ειρήνη του κόσμου και η ιδία όλων των κόσμων. Τα Άγια Λείψανα που φυλάσσονται στα μοναστήρια είναι αντικείμενα συνεχούς λατρείας. Συνήθως είναι κλεισμένα μέσα σε κυβότια διακοσμημένα με πολύτιμα πετράδια. Θεωρούνται θαυματουργά, ιδιότητες της αγιοσύνης του προσώπου που πέρασαν στα λείψανα του φθαρτού του σκηνώματος. Η ζωή στον Άθο αρχίζει με τη δύση του ηλίου, κατάλοιπο κι αυτό της παραδοσιακής αποδοχής του Ιουλιανού ημερολογίου που ισχύει εδώ. Καθώς ο ήλιος εξαφανίζεται στον ορίζοντα, αρχίζει η πρώτη ώρα της νέας μέρας. Όταν αρχίζει η λειτουργία των ορών, γύρω στα μεσάνυχτα, οι φιλοξενούμενοι στο μοναστήρι ξυπνιούνται για να την παρακολουθήσουν. Μεγάλη Παρασκευή, η νύχτα του επιταφείου. Είναι η ενάδου κάθοδος που ετοιμάζει το μεγάλο πείδημα στην αιωνιότητα, τη Μεγάλη Ανάσταση. Καθώς φεύγει η νύχτα, την αυγή, οι εξαντλημένοι από τη συγκίνηση και την αγρύπνια καλόγερη, συνεχίζουν τη λειτουργία που θα οδηγήσει στη μικρή Ανάσταση του Μεγάλου Σαββάτου. Μες στις ψαλμωδίες, τα φώτα των κεριών αντικατοπτρίζουν μια ουράνια ελπίδα για μια εξαγορά των ανθρώπινων αδυναμιών. Αυτή η καθημερινή, διαρκής, ατέλειωτη προσευχή και λατρεία, η διαδοχή της θρησκευτικής ζωής με την ασκητική, ο κύκλος της δουλειάς, της προσευχής και της σιωπής, προετοιμάζει το πνεύμα για τη Μεγάλη Γαλήνη. Ο καθαρμός της ψυχής είναι ο σκοπός της ζωής του καλόγερου. Όλες του οι δραστηριότητες είναι σκαλιά της ίδιας κλίμακος. Συνειδητή αυτοπιθαρχία και σκληρή στερημένη ζωή τον συνηθίζουν να αγνοεί τον εξωτερικό κόσμο και να βυθίζεται μέσα στην ψυχή του, ενώ η προσκόλληση στο καθιερωμένο από μια υπερχιλιετή παράδοση τυπικό τον βοηθάει να ξεπεράσει την έννοια της επανάληψης του χρόνου και να τον οδηγεί στην αιωνιότητα. Yes, you
Το αναστάσιμο φως, σύμβολο μιας ζωής όπου ο θάνατος πατήθηκε, μοιράζεται στους αδελφούς, υπόσχεση μιας άσβεστης ανταμοιβής. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Αθωνίτης λέει στο θεωρητικό του: «Η λήψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου προξενεί μεγί στην επιθυμίαν δια την αγάπην και την ένωσιν μετά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εκ τούτου θα προέλθει και η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής, η οποία υπερβάλλει το λογικόν. Ούτως, ο άνθρωπος φθάνει στην ένωσιν με τον Θεόν, την έκστασιν, την γαλήνη και την διάρκεια εντός του Θείου Πνεύματος, εις την παρούσαν ζωήν ακόμη σκοτεινά ως καθρέπτης, εις την μέλουσαν όμως ζωήν από μορφή εις μορφήν ολοέν και περισσότερον ολοκληρωμένη και πλήρης του Θεού ιδιοκτησία και πηγή διαρκής αγαλιάσεως». Πάσχα πανσεβασμιός, Πάσχα Χριστός ολιτρωτής, Πάσχα αμωμόν, Πάσχα μέγα, Πάσχα το πιστόν, Πάσχα το πιλασίμιν του Παραδείσου. Ξημέρωμα, πασχαλινό πρωινό στον Άθο. Η λειτουργία συνεχίζεται στον αυλόγυρο. Τα πλούτη και οι θησαυροί του μοναστηριού εκτίθενται πάνω στα φτωχά ξυλοτράπεζα. Θαυματουργές εικόνες, κάρες και άγια λείψανα Αγίων και Μαρτύρων πάνω στην πορφύρα και στο χρυσοκέντητο ύφασμα. Είναι οι απτές γέφυρες της πίστης μας για να μπορέσουμε να παραδεχθούμε το υπερφυσικό που αλλιώς θα μας τρόμαζε και θα μας αποθούσε. Το ρυθμικό ξυλοχτύπημα του σήμαντρου καλεί τους πιστούς στη λιτανία που καλύπτει ολόκληρη την περιφέρεια της μονής. Προσεύχονται για την ευκρασία του αέρος και την εφορία των καρπών της γης. Αναστάσεω σήμερα στην καλή μνήμη μας, Στέφανος Πρωτομάρτης, που εορτάζεται είναι αυτό, ενώδες θεματικές και ίμις φεδρής της Ουσγαρεγίγεται. Έτσι η γη ανταποκρίνεται στην Ανάσταση του Χριστού. Ύστερα, οι μοναχοί και οι επισκέπτες τους ξανάρχονται στη μονή. Στα πρόσωπά τους αντικατοπτρίζονται οι δοκιμασίες της Τεσσαρακοστής. Καταπώνηση της σαρκός, μακριές αγρύπνιες και ολονυκτίες, αυστηρή νηστεία και εξαντλητική προσευχή. Η σημερινή μέρα είναι μέρα ανταμοιβής, σχεδόν μυστικιστικής δοξολογίας.
Μήτε όμως το Πάσχα τρώνε κρέας οι καλόγεροι των κοινοβιακών μοναστηριών. Δύο κόκκινα αυγά, λίγο τυρί φέτα, λίγες ελιές, μια ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πασχαλινό γεύμα, κάπως λιγότερο λιτό από τα άλλα. Εις αυτόν πιστεύοντας εις την αρχαίαν και πρώτην κατάσταση, επίησαν αυτούς βασιλείς της αιωνίου αυτού βασιλείας. Και θάζον τι λόγους ενώπεν αυτών παρέσαν αυτά. Σ' άλλα μοναστήρια η Πασχαλινή Τράπεζα είναι λιγότερο ασκητική. Εδώ, στη Μονή της Μεγής της Λαύρας, επιτρέπεται σήμερα η κρεοφαγία. Από των αμαρτιών αυτών, το όνομα Ιησούς, ουδόλος αρμόζει, ουδέ εις άνθρωπον, ουδέ εις άγγελον. Διότι ουδείς, ημί μόνος αυτός, τέλειωσε το Πάσχα. Οι ξένοι μαζί με τον Δεσπότη φεύγουν. Αυτοί μένουν. Σιωπηλοί και απομονωμένοι, έχουν για πάντα αναχωρήσει από τον κόσμο, ψάχνοντας το δρόμο που θα τους οδηγήσει στο Θεό. Μα μένει αναπάντητο το ερώτημα, ποιο είναι το μέλλον του αγιασμένου τούτου βουνού. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Τρεις αιώνες πριν, μέχρι και 15.000 καλόγεροι κατοικούσαν στο Άγιον Όρος. Σήμερα όλοι οι μοναχοί δεν είναι ούτε 1.400 και οι περισσότεροι είναι υπέργυροι. Για 1.000 χρόνια οι μοναχοί του Αγίου Όρους ξεπέρασαν άπειρους κινδύνους και επιβουλές του έξω κόσμου. Είναι άραγε δυνατόν οι λίγοι που απομένουν, καθώς αραιώνουν με τα χρόνια, να διατηρήσουν τον Άθος σαν πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Οι ίδιοι πιστεύουν πως το Άγιο Πνεύμα θα τους φωτίσει να το κατορθώσουν. Ας το ελπίσουμε. Γιατί αν στο τέλος ο Άθος σβήσει σαν πόλος του χριστιανισμού και απομείνει άδειο κέλυφος, από μινάρια αλωτινής λαμπρότητας και λατρείας, τότε θα έχουμε φτωχύνει ανεπανόρθωτα. Όχι μόνον εμείς, αλλά ολόκληρος ο κόσμος.